δεν ξέρει κανένα να ξέρει και τον Σάκο. Και φέτος είναι σχεδόν τα ίδια πρόσωπα. Αυτή η ομοιογένεια που υπάρχει πλέον στην ομάδα. Я очень довольна. Я меня чувствую очень хорошо. Я уже сказал это в другой интервью. Я играл 7 лет в Украине, и я в эти 7 лет я никогда меня чувствую рад, как счастливо, как сегодня. В клубе очень хорошая организация, топ, понимаешь? Порядок, все порядок, поэтому и, конечно, жизнь здесь в Греции много лучше. Моя жена тоже очень довольна, потому что мы живем как и Рио-де-Жанейро, дома, вообще дома, понимаешь? Поэтому я очень счастлива. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που βρίσκομαι στο ΠΑΟΚ λόγω του ότι υπάρχει πολύ καλή οργάνωση. Άσχετα το ότι ήξερα μόνο το Σάχοφ πέρυσι, ένιωθα ήδη από την αρχή το κλίμα ότι θα είναι πολύ φιλικό. Η ζωή στην Ελλάδα μου αρέσει πάρα πολύ και η οικογένειά μου είναι πολύ ευτυχισμένη. Περνάω πολύ όμορφα. Ήμουνα 7 χρόνια στην Ουκρανία και στα 7 χρόνια δεν έχω νιώσει ποτέ τόσο ωραία όσο νιώθω εδώ στην Ελλάδα με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Да, я вижу, что он опытный тренер, он все, он скажет, мы должны слышать, потому что он же работает много времени в футбол, и мне очень нравится его стиль работы, потому что он хочет все, каждый деталь, все правильно, и поэтому я думаю, что мы будем выиграть вместе. И я думаю, что все игроки очень довольны тоже из нового тренера, потому что когда человек он серьезно, он честно, сильно работает, все нравится, понимаешь? Так. Έχουμε καλές εντυπώσεις σχετικά με την ομάδα, έχουμε καλές εντυπώσεις για τον καινούριο προπονητή. Μ' αρέσει ο τρόπος δουλειάς του γιατί βασίζεται πάνω στις λεπτομέρειες και οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Οι περισσότεροι είναι πολύ ευχαριστημένοι γιατί ξέρουμε ότι έχει εμπειρία στο ποδόσφαιρο, έχει δουλέψει και σε άλλες ομάδες και νομίζω ότι μαζί θα κερδίσουμε και θα φέρουμε θετικά αποτελέσματα και μας αρέσει και το επιθετικό ποδόσφαιρο, αυτό που προσπαθεί να μας περάσει. Да, мне кажется, что мы будем играть в другой системе, но не думаю, что в прошлом году мы не играли на атаке. Мы сыграли на атаке всегда. Но эти новые тренеры хотят поставить новые тактику. И тоже очень хороший. Мне очень нравится первые 2 недели работы. Я думаю, что будет все нормально. Все в порядке. Да, все в порядке. Λέει ότι δεν μπορεί να πει ότι και ο Ίβιτς δεν έπαιζε επιθετικά, απλά έπαιζε με άλλο τρόπο τακτικής. Ο καινούριος προπονητής έχει άλλη τακτική, άλλο τρόπο επίθεσης, θέλει να αναπτύξει το παιχνίδι διαφορετικά. Πιστεύει όμως ότι ακόμα είναι νωρίς για να πούμε κάτι, ακόμα δεν έχουμε κάνει αρκετούς αγώνες για να δώσει κάποιες παραπάνω πληροφορίες πάνω σε αυτό το θέμα. Πέρσι για πολλούς μήνες ήταν ο πρώτος σκόρερ. Αυτό το σύστημα, το 4-4-2, σημαίνει πως του αφαιρεί κάτι από τα γκολ. Я об этом не думаю. Я защитник, понимаешь? Конечно, хочу продолжать забивать гол. Это я желаю, но это нет моя первая мысль, понимаешь? Да.
И первое так. Второй, конечно, дать пас и забивать гол. Не думаю, что это будет мне мешать забивать гол. Но я буду работать для... Просто помогать. Если получится, хорошо. Если нет, хочу хорошо играть, делать мою работу, понимаешь? Καταρχάς θέλω να πω ότι δεν σκέφτομαι γι' αυτό το θέμα, το αν θα σκοράρω ή όχι, γιατί δεν είναι δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι αμυντική λειτουργία, πρέπει πρώτα να δουλέψω αμυντικά σωστά. Αν καταφέρω να σκοράρω θα βοηθήσω την ομάδα, άρα βοηθάω και εμένα και την ομάδα μαζί. Δεν θέλω να σκέφτομαι για το αν θα σκοράρω ή όχι, θέλω απλά να λειτουργήσουμε σωστά, ο καθένας να κάνει σωστά τη δουλειά του. Άμα έρθει η ευκαιρία να δώσω την assist ή να βάλω τον goal, απλά θα γίνει. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι του ΠΑΟ. Παίζει καθοριστικό ρόλο σε πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Αλλά βλέποντα την καριέρα του και το βιογραφικό του, είναι η πρώτη φορά που έφτασε τα 46 παιχνίδια στην περσινή σεζόν. Μια φορά έχει πάνω από 30 και τις υπόλοιπες ώρες κάτω από 30. Θεωρεί ότι όσον αφορά στο κομμάτι της δικής του διαχείρισης προσωπικής, έγινε κάτι λάθος. Γιατί έκανα ψέματα στο δεύτερο μισό της σεζόν, δεν έφτασε τα επίπεδα απόδοσης του πρώτου μισού. Θα μπορούσε δηλαδή να υπάρχει καλύτερη διαχείριση όσον αφορά το αγωγό. Да, первый раз я играю 48 игр. Я был привык играть 30-32. В Украине играю много меньше, чем здесь. Я не думаю, что второй час чемпионата моя количество игр падал. Я это не думаю. Можно будет я забивал меньше голов, но я играл то же самое. Я бегал то же самое. У меня моя статистика, сколько я бегаю, сколько передач, я все это вижу, понимаешь? Поэтому я не уверен, что падал. Мы не можем посмотреть только голов или либо пас. Мы должны вообще посмотреть. Если мы посмотрим только голу или пас, это не статистика, это, понимаешь? Конечно, я не был привык так играть, но я думаю, что нет проблемы, потому что у нас здесь став здесь, который для реабилитации очень-очень хороший. Тебе мне помогают, и другие профессионалы тоже делают массажи, упражнения, процедуры, поэтому... играть 50 игр, 60, нет проблем для меня, потому что у меня здоровье, слава Богу, и так. Δεν έχω συνηθίσει να παίζω, η αλήθεια είναι ότι τόσα παιχνίδια, γιατί στην Ουκρανία παίζαμε συνήθως 30 με 35 maximum. Φέτος έπαιξα 48 παιχνίδια, αλλά δεν μπορώ να πω ότι η απόδοσή μου είχε μειωθεί στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Γιατί και εγώ ίδιος λέει παρατηρώ τη στατιστική, το πόσο τρέχω, τις ικανότητες μου, τα sprint κτλ. Και ήταν πάντα τα ίδια. Το αν σκόραρα ή όχι, αυτό δεν μπορεί να δείξει ότι η απόδοσή μου έχει μειωθεί. Για να φτάσω σε αυτά τα επίπεδα όμως, το να παίζω 48 παιχνίδια το χρόνο, με βοήθησε πολύ και το medical team και εγώ ίδιος που τον έχω αναλάβει από την αρχή και προσπαθώ να τον έχω σε ετοιμότητα πάντα. Η αποκατάσταση είναι πάρα πολύ καλή. Το medical team γενικά έχει όλα όσα χρειαζόμαστε, μηχανήματα, πισίνες, τζακούζι κτλ. Και όλο αυτό με βοηθάει στο να μπορώ να αποδώσω σε αυτά τα επίπεδα. Βέβαια και η ηλικία μου είναι αυτή η οποία πάνω κάτω, πώς να το πω, η ηλικία μου είναι αυτή που πρέπει να με διαχειριστούν έτσι ώστε να μπορώ να αποδώσω κι εγώ σε αυτά τα επίπεδα. Το θέμα μου έχει να κάνει με το ρωτήσιο, όχι με το αν η απόδοση κράτησε στο δεύτερο γύρο. Δηλαδή, θεωρεί ο ίδιος ότι όντως είναι καλό για αυτό να πάρει τόσα παιχνίδια ή θα ήταν καλύτερο να πάρει λιγότερα ή να είναι πιο φρέσκος.
Да, конечно. Иногда надо отдыхать. Если я играю, если у нас есть 6 сетов игры, я играю 6 сетов, конечно, не буду играть хорошо все игры. Но надо посмотреть, какие игры мне надо отдыхать, потому что это нелегко играть все игры, все минуты. Понимаешь? Но если ты посмотришь статистику, я был игрок, который больше минут играл, который бил на поле больше минут, понимаешь? Более минут. Поэтому я тоже не хочу играть все, потому что я не могу. Но я тоже не хочу делать это, поменять много, потому что я хочу всегда играть, понимаешь? Поэтому надо посмотреть баланс, делать баланс. Θέλει να πει ότι πρέπει να βρεις μια ισορροπία, γιατί θα ήθελα, λέει, να παίξω όλα τα παιχνίδια, αλλά δεν είναι δυνατόν. Και από την άλλη, λέει, δεν θα ήθελα να παίξω όλα τα παιχνίδια, γιατί δεν θα μπορούσα να έχω την κατάλληλη απόδοση. Οπότε, λέει, πρέπει να βρούμε μια ισορροπία, ώστε να υπάρχει αρμονία και σε μένα και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σίγουρα, ναι. Ένιωσε κάποια στιγμή, ίσως μετά το δεύτερο γύρο, ότι είχε στοχοποιηθεί από τους διαιτητές, γιατί είχαμε πολλές κίτρινες κάρτες, και αν έκανε την αυτοκριτική του και πιστεύει ότι μερικές φορές έδωσε και ίδιες δικαίωμα να τον βγάλουν εύκολα κάρτα. Не могу сказать, что я это чувствую, но они более обратили внимание мне. Конечно, был один момент, когда я из Берги, был маленькая проблема на поле, но это не было специально, понимаешь? Я, если ты посмотришь, моя вся карьера, я получил один карту красный. И это был Украина, потому что я поставил, один раз я сделал маленький фаул, другой раз попал в мои руки, но это не для сильно агрессивно, понимаешь? Понятно. Поэтому я не чувствую, что они были, они хотели мне дать карточку красный, они были против меня. Я думаю, что они больше обратили внимание для Был аккуратно, для что не будет проблем. Δεν μπορώ να πω, λέει, ότι με έχουν στοχοποιήσει. Σε όλη μου την καριέρα έχω πάρει μια φορά κόκκινη κάρτα και αυτό έτυχε γιατί είχα κάνει πρώτα ένα μικρό φάουλ που είχα πάρει κίτρινη κάρτα και μετά πέτυχε μπάλα το χέρι μου και μου δώσανε την κόκκινη κάρτα και γι' αυτό μου τη δώσανε, όχι επειδή έκανα σκληρό μαρκάρισμα. Και τονίζει πάλι ότι δεν μπορώ να πω ότι το κάνανε επίτηδες, προσπαθούσαν απλά να επιβάλλουν την τάξη και να με κάνουν να μην μαρκάρω τόσο σκληρά. Это только вопрос. Я всегда так играл, агрессивно. Я как человек, у меня это карате, понимаешь? Я спокойно, когда я нет внутри на поле, я очень спокойно. Все люди скажут, что другой люди, когда я внутри, и когда я на нормальной жизни. Но я всегда хочу выиграть, и когда не получится, иногда я начинаю нервничать чуть-чуть. Но мне надо, конечно, это контролировать, и думаю, что будет улучшение в следующий год. Но у меня это карате, я играю сильно, понимаешь, я всегда играю агрессивно, я хочу всегда выиграть, но когда не получится, можно это случиться. Λέει ότι ο χαρακτήρας μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι έτσι, του αρέσει πολύ να κερδίζει και όταν δεν κερδίζει καμιά φορά εκνευρίζεται και νομίζω ότι κάθε ποδοσφαιριστής θα εκνευριζότανε γιατί αυτός είναι ο στόχος του να κερδίσεις.
Αλλά μπορώ να πω ότι εκτός αγωνιστικού χώρου είμαι ένας τελείως διαφορετικός άνθρωπος και καμιά φορά κάποιοι παραξενεύονται το πώς είμαι τόσο ήρεμος εκτός αγωνιστικού χώρου και το πώς είναι ο χαρακτήρας μου μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, παίζω καμιά φορά λίγο aggressive, όπως το λένε και σε αυτή την ορολογία, αλλά λέει έτσι είναι το στυλ του παιχνιδιού μου. Μ' αρέσει να παίζω επιθετικά και μ' αρέσει να παίζω έτσι. Αυτή είναι η απάντησή του. Έχοντας ζήσει πλέον ένα χρόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα, τι πιστεύει ότι πρέπει να κάνει καλύτερο πάω για να το κατακτήσει την έννοια. Το πρωτάθλημα. Νίσκαζου, πάμε νιάτι, это я ничего не решаю. Не могу сказать, что надо поменять, но... Нет, что ты надо поменять, а ПАОК, что надо... А ПАОК надо поменять. Что надо ПАОК поменять. Либо чемпионат. Нет. Федерация. Что надо ПАОК поменять, как клуб, чтобы выиграли чемпионат Греции. Мы должны продолжать работы, которые мы начали прошлом сезоне. Я знаю, я много злюсь, я разговариваю с людьми, которые уже давно работают здесь. И они сказали, что последние 5-3 лет клуб, они совсем другой, понимаешь? Он поменял более структуру, зарплата плачет, понимаешь? Поэтому организация. Я думаю, что это все процесс. И который начал 5 лет назад, когда пришел наш президент. Но когда он пришел, он взял команду безобразие, понимаешь? Mm-hmm. И он начал делать все на твоем месте, все в порядке. И результат уже начал в прошлом году. Мы выиграли Куба. Mm-hmm. И это мы должны сказать. Это мы чемпион, понимаешь? Поэтому... работа, которую начал 5 лет назад, и особенно, который начал в прошлом году, с новыми игроками, которые есть качество хорошие, я думаю, что мы должны продолжать и ничего поменять, и мы будем выиграть эти годы чемпионат. Я так уверен, я честно уверен. Πρέπει να πω ότι δεν πρέπει να αλλάξουμε πολλά, απλά πρέπει να συνεχίσουμε αυτό που αφήσαμε από πέρυσι. Αλλά πρέπει να σημειώσουμε ότι καθώς ήρθε ο κύριος Σαββίδης, μεγαλομέτοχος και πρόεδρος του ΠΑΟΚ, βρήκε το ΠΑΟΚ σε όχι και τόσο καλή κατάσταση. Αυτός με τη σειρά του προσπάθησε να βάλει όλα τα πράγματα στη θέση του, να οργανώσει τον ΠΑΟΚ καλύτερα, να φτιάξει τις εγκαταστάσεις και πιστεύουμε ότι το έχει καταφέρει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Η δουλειά του φαίνεται χρόνο με το χρόνο και μια από τις αποδείξεις ότι φαίνεται η δουλειά του είναι και που πήραμε πέρυσι το κύπελο. Ναι, είμαστε κυπελούχοι. Θα συνεχίσουμε αυτό που αφήσαμε από πέρυσι. Πήραμε το κύπελο, πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά μας και πιστεύω εγώ ίδιος ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα και έχω αυτή την αίσθηση. Τι θα έλεγες ένας συμπατριώτη του ανθρώπου σύγχρονου ελληνικού πρωτάθλημα, το ποδοσφαιριστή, ποια είναι η άποψη του ελληνικού ποδόσφαιρου, θετικά και αρνητικά, και κάτι ακόμα, έχει δηλώσει πρόσφατα ότι θα ήθελε να κλείσει την καριέρα του στο ΠΑΟΚ. Τι είναι αυτό που τον έχει κάνει να νιώσει τόσο οικία και να σκέφτεται να παίξει για 2-3-4 χρόνια ακόμα στο οικείο. Я когда общаюсь с друзьями в Бразилии, они меня спросят по поводу чемпионата, как и жизни, это все. Я по поводу чемпионата. Я скажу, что хорош. Конечно, есть маленькие детали, которые я не соглашусь. Мое мнение надо поменять. Например, плей-офф, понимаешь? Это я не знаю за что, но
Мы должны уважать, что Федерация СКА, они решит, и мы должны играть. Но, конечно, лучше, если мы не играем плей-офф. Это не только я, СКА, понимаешь? Если, не знаю, если ты спросишь другие игроки, они будут сказать правду. Но я знаю, что я злюсь. И все прочие, понимаешь? Поэтому я просто так и скажу. Мне очень нравится чемпионат здесь, хороший уровень, хорошие игроки. Но я совсем не понимаю систему, да. Тоже, например, да. И по поводу, что я сказал, моя карьера. У меня уже 31 лет. Хочу играть до 37-38. Я уверен 100%, что я могу играть до 38. Потому что у меня пример в Бразилии, игроки бразильские, которые играют на хороший уровень до 37, понимаешь? Я человек, который, слава Богу, у меня здоровье, я не пью, я не курю, я хорошо кушаю, у меня моя семья, понимаешь, все в порядке, дом, поэтому если продолжаю моя работа, и буду играть в это время, и хочу закончить здесь, потому что я здесь, я чувствую, что, как я уже сказал, меня чувствую хорошо, как дома, и команда тоже. Я начал Фламенго, моя команда Фламенго, я начал играть 10 лет, когда мне было 10 лет. И Балентика одинаковая, понимаешь, города тоже похожи на Рио де Жанейро, плажи есть, хороший вариант ресторанте, погода очень хорошая, поэтому я живу здесь, но я не вспоминаю, когда я был в Фламенго. Поэтому я думаю, что если, конечно, тренер хочет или президент тоже хочет, я хочу продолжать здесь много времени. И первая вопрос ήταν για το ναι. Τον ρωτάνε φίλοι του για σχετικά με το ελληνικό πρωτάθλημα και τους λέει ότι του αρέσει το ελληνικό πρωτάθλημα, απλά με κάποιες λεπτομέρειες δεν συμφωνεί. Μια από αυτές τις λεπτομέρειες είναι τα play-off και δεν μπορεί να κατανοήσει σε τι χρησιμεύουν τα play-off. Και λέει ότι δεν είναι μόνο δική του άποψη, είναι και άποψη από και άλλους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Τόνισε ότι δεν ξέρω αν θα πούν την αλήθεια σε περίπτωση που τους ρωτήσετε κι εσείς, αλλά έχω ακούσει εγώ προσωπικά ότι πάρα πολλοί δεν είναι σύμφωνοι με το σύστημα το play-off και δεν ξέρει σε τι χρησιμεύει αυτό. Από εκεί και πέρα, μ' αρέσει λέει, το ελληνικό πρωτάθλημα, υπάρχει ποιότητα, υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές και γενικά είναι ένα καλό πρωτάθλημα. Σχετικά με την καριέρα του, ναι, έχω πει, λέει, ότι θέλω να τελειώσω εδώ την καριέρα μου. Είμαι 31 χρονών και πιστεύω ότι μπορώ να παίζω μέχρι τα 37 μου, 38, λόγω του ότι κάνω πολύ καλή ζωή, έχω πολύ καλή φυσική κατάσταση, είμαι οικογενειάρχης, δεν πίνω, δεν καπνίζω, τρώω καλά, προσέχω τον εαυτό μου, προσέχω τη φυσική μου κατάσταση και πιστεύω ότι μπορώ να αποδώσω μέχρι τα 37-38. Για ποιο λόγο θέλω να μείνω εδώ στο ΠΑΟΚ? Ο λόγος είναι ότι ξεκίνησα στη Φλαμέγκο, ήταν η ομάδα που ξεκίνησε και του θυμίζει πολλές φορές την πατρίδα του η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη, λόγω της παραλίας, λόγω της θάλασσας, λόγω της κουλτούρας και της θερμοκρασίας που επικρατούν στην Ελλάδα. Τον κάνει να νιώθει πολύ όμορφα στην Ελλάδα, είναι ευτυχισμένος, είναι ευτυχισμένη και η οικογένειά του που είναι κάτι πολύ σημαντικό για αυτόν. Και αν το θελήσει ο προπονητής και ο μεγαλομέτοχος και γενικά ο ΠΑΟΚ, θα ήθελα να τελειώσει την καριέρα μου εδώ πέρα.
Επειδή είναι πολύ σημαντικός παίκτης για την ομάδα και επειδή έχει τύχει στην περσινή σεζόν και σε πολύ κρίσιμα παιχνίδια να σκοράρει, να έχει καλή απόδοση, να πάρει την ομάδα πάνω του. Θα ήθελε, είναι και από τους έμπειρους, ένας στόχος του να είναι στους αρχηγούς. Первое, я не думаю, что я взял команда на мою спину. Это тяжело сказать. Я как и уже объяснил, я хочу делать мою работу. У меня мой стиль игры, понимаешь, атаковать, тоже оборонаться хорошо, но более атакующий игрок. И иногда получится. Я иногда забиваю гол, и это хорошо для команды, конечно, для меня. Но я хочу продолжать, конечно, эти сезон, который начинается сейчас. Я хочу продолжать так и играть, и забивать гол. Но я уже сказал, я не нападающий. Если я атакую много, будете сзади открытая зона. Поэтому мне надо думать хорошо, когда я могу атаковать или нет. Капитан команды, это тему, кто решит, это тренер, это игроки, тоже делайте, как написано по бумажке, понимаешь? И это не решаю, конечно, это когда человек, капитан команды, у него есть статус, но это не только я должен решить, это тренер. И поэтому я не вижу это как и очень важно для меня. Если получится, хорошо, тоже буду делать все лучше для команды, все, что надо. Да, все, что надо. Но если не получится, у нас есть тоже хороший капитан, Мализас, кто бил пару моментов. Поэтому это не мой фокус. Θέλω να πει πρώτον ότι δεν συμφωνώ ότι έχω πάρει την ομάδα στην πλάτη μου κάποιες φορές, όπως μας είπατε στην ερώτηση, αλλά απλά βοήθησε την ομάδα να πάρει κάποιο αποτέλεσμα. Τώρα, όπως είπατε και εσείς, ναι, έχω σκοράρει, λέει, πολλές φορές, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτή η δουλειά μου, γιατί όταν κάνω την προσπάθεια ώστε να κάνω κάποια επίθεση, μένει ο χώρος πίσω ανοιχτός και παίρνω εγώ το ρίσκο. Η δουλειά μου, όπως είπαμε, είναι να οργανώσω την αμυντική λειτουργία, αλλά από εκεί και πέρα, αν σκοράρω, σκόραρα. Όσο έχει να κάνει με το θέμα του αρχηγού της ομάδας, αυτό δεν θα το κρίνω εγώ και δεν θα το αποφασίσω εγώ, θα το αποφασίσει ο προπονητής και μέσω ψηφοφορίας οι παίκτες. Αν πιστεύουν ότι θα πρέπει να είμαι εγώ ο αρχηγός της ομάδας, τότε θα κάνω ό,τι χρειαστεί για να σηκώσω αυτό το βάρος, γιατί σηκώνεις κάποιο βάρος σαν αρχηγός. Αλλά έχουμε καλούς αρχηγούς στην ομάδα, όπως είναι ο Μαλεζάς και όπως είπε τώρα και ο Γλύκος, ήταν κάποιες φορές ο Λέοβατς και κάνουν και αυτοί καλά τη δουλειά τους, δεν μπορώ να πω κάτι. Από εκεί και πέρα δεν είναι ο στόχος μου να γίνω αρχηγός της ομάδας. Αν γίνει, τότε είναι απόφαση από κάποιους άλλους και θα το τηρήσω και θα κάνω αυτό που χρειάζεται.